την ανακοίνωση για τα νέα χρέη και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στη χώρα μας. Συγγνώμη, η Βουλή από πού είναι? Από εκεί. Για τους 300 απατεώνες. 300 απατεώνες. Όχι ένας, ούτε νέος. Σιωπηλά άκουγε. Στον Πειραιά, κυρία μου, το άκουγα αυτό. Και αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι σπίτια στον Πειραιά είναι στο σκοτάδι. Με τα επίσημα στοιχεία της διεύθυνσης του Πειραιά της ΔΕΗ, 160 ρολόγια κόβονται κάθε μέρα. 160 ρολόγια κόβονται κάθε μέρα στον Πειραιά. Κόβει το φως ο κόσμος. 160 σπίτια περνάνε στο σκοτάδι. Κόβουν το φως σήμερα. Επειδή δεν έχει βγει η συγκεκριμένη, θα πήγε πάρα πολύ καλά η υποψήφια. Δεν έχει βγει, τώρα μπορώ να πω τη γνώμη μου, να πω και εγώ μια γνώμη. Από αυτούς που άκουγα να μιλάνε, είναι νομίζω αυτή που άκουσα να μιλάει πιο σωστά από όλους. Που άκουσα να μιλάει, δεν την ξέρω τη γυναίκα, την άκουσα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, στον Πειραιά ο Μίχας προηγείται, αν και αισθητά πεσμένος. Και... πάμε. Κοίτανε αυτός από πίσω, τέλος πάντων, είπαμε να του πιάσουμε το χέρι. Κοίτανε από πίσω το χέρι. Πάμε στο επόμενο λοιπόν. Είχε ένα στο χέρι από πίσω, παλιά. Δώστε, πάμε στο επόμενο. Θέλω να υποσχεθώ ότι θα τηρήσουμε το λόγο μας όσα υποσχεθήκαμε. Πάμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε τον Πειραιά που αγαπάμε. Τι το κατάει, το πάμε χέρι. Όλοι μαζί για να αλλάξουμε την πόλη η οποία... Έτσι, μπράβο. Θα δούμε λοιπόν τι θα ψηφίσουν οι Μανιάτες. Διότι αν οι Μανιάτες αποφασίσουν, τι θα γίνει με την περίπτωση. Όχι, απορριθμίζουμε, δεν το κάνω. Λοιπόν... διότι αν οι Μανιάτες αποφασίσουν... πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω. Διότι αν αποφασίσουν και ψηφίσουν με Καλολιάκο... υπάρχουν και δυσκολίες στη ζωή. Λοιπόν, θα βγει ο Μιχαλολιάκος. Αν πάλι του το κρατήσω Μανιάτικο, θα βγει ο Μίχας όπως προηγείται και ο Γκουλέκας Θεσσαλονίκη, φαίνεται να κινείται και έξω από το συνήθες πλαίσιο της πολιτικής. Απόψε η Θεσσαλονίκη. Πιο ήρεμα το παίζει. Αυτός ο ψωμιάδης πήρε μεγάλο πιστό και ο σγουρός που χάρη στο δίλημα του Πρωθυπουργού πέρασε το Δήμαρα, κέρδισε ο σγουρός. Την Κυριακή θα δούμε. Καλή επιτυχία σε όλους από αυτούς που ψηφίζουν. Οι άλλοι χαίστηκαν, δεν θα πάνε. Όχι, χαίστηκαν. Οι άλλοι αφοδεύουν εκείθεν, για να τα πω. Λοιπόν, κυρία μου, η ολοκλήρωση του νοήματος των εκλογών θα συμβεί την επόμενη Κυριακή. Αλλά από την επόμενη Δευτέρα που θα βγουν τα ελλείμματα και τα υπόλοιπα θα έχουμε τα δύσκολα. Στους πολιτικούς έχω να αφιερώσω μια παροιμία. Να την πει όμως η κυρία Κρυβοπούλου να με ξεκουράσει εμένα, παρακαλώ. Θυμίζει μια ιταλική παροιμία που λέει: αν κάποιος με ξεγελάσει μια φορά, πρέπει να ντρέπεται. Αν με ξεγελάσει δύο φορές, πρέπει να ντρέπομαι εγώ. Ακριβώς. Πρέπει να ντρέπομαι εγώ όταν. Είχε σχέση ο συγκεκριμένος που λέμε τώρα ο Αλή Πασάς με το γιοφύρι της Σάρτας? Είχε σχέση ο Αλή Πασάς με το γιοφύρι της Σάρτας? Άκου τώρα ερώτημα. Αν είχε σχέση ο Αλή Πασάς με το γιοφύρι της Σάρτας? Είχε στείλει δώρο 36 κοτρώνες και δεν τους χτίσανε. Τι να σου πω τώρα, ξέρω, θα παρακολουθώ. Το γιοφύρι της Σάρτας, κυρία μου, σηματοδοτεί την αρχή της διαφθοράς στην Ελλάδα. Διότι από τότε παίρνανε μίζες, φαίνεται, και δεν τελειώνει το γιοφύρι. Γι' αυτό έχουμε γεμίσει γιοφύρια της Σάρτας. Αυτός ο δρόμος Αθήνας Θεσσαλονίκης δεν έχει τελειώσει. Γιοφύρι της Σάρτας. Έχουμε γεμίσει γιοφύρια της Σάρτας. Και άλλη ερώτηση έχεις να κάνεις, πες την που είναι και αυτή. Μέσω αέρα, δεν ξέρω πώς έρχονται τα email. Πώς έρχονται, παιδιά, τα email, ξέρει κανείς. Πήραμε θάλετα, δεν μπορώ να ασχοληθώ με να απαντήσω όλα, δεν μπορώ να ασχολούμαι. Μόνο μια εκπομπή. Φάει μια σούπα και έρχομαι να πω, λοιπόν, φάει μια σούπα εσύ γρήγορα. Είμαι σίγουρος που σου αρέσει. Για, έχει γεύση ψαριού, θα μου πεις, ψαρόσουπα είναι. Είσαι με τα καλά σου. Τι να έχει ψαρόσουπα γεύση. Μην το λες όμως έτσι, έχει δίκιο. Διότι και το Πασόκ σοσιαλιστικό κόμμα είναι, αλλά σοσιαλισμό δεν μυρίζει, δεν έχει γεύση. Σωστό κι αυτό. Όχι, να το λέμε κι αυτό. Δεν έχει. Μετά τη Δευτέρα, κυρία μου, την άλλη, έχει να γίνει του Πασόκ. Έχει να γίνει. Έχει να γίνει. Έχει να γίνει. Και στο Λάσο έρχονται να κατατάξεις. Θα γίνει. Το Λονδίνο έχει μαγαζιά με γυαλιά ηλίου. Τι με έχει, παιδί μου. Δεν έχει Ελλάδα μαγαζιά με ομπρέλες παλάβωσες. Αυτό δεν το ξέρω, συγγνώμη, δεν το ήξερα καθόλου. Ποιο αυτό το ερώτημα δεν το. Υπάρχει πουλί τηλεθεατές το οποίο πετάει και κανονικά σαν πουλί, αλλά πετάει και με την όπιστε. Έχει και όπιστε. Έχει και όπιστε. Υπάρχει πουλί που πάει με την όπιστε. Τα πουλιά δεν πάνε ούτε με την έμπροστη πλέον, αλλά. Α, ίδια η βουλιουκλάκη, δες αυτό, τρελάθηκα. Δες. Νόμιζα ότι είναι αυτή. Να βγει που η μέρα θα χαράξει. Θα δω στου μπαρ, καθώς το δει τα μάτια.
κεράκι, το λευτέρι, λευτεράκι. Τα πόνα σου, τα ψάλλω ένα κεράκι. Λευτέρι, λευτέρι, λευτέρι. Ένα τραγούδι, βρε παιδιά, ένα ωραίο τραγούδι, βάλτε με νερά. Η Ελένη Καριολάκη ζήτησε το κοινό. Την Ελένη Καριολάκη. Καριολάκη, να έρθει η Καριολάκη. Πού είναι η Καριολάκη. Αφιερωμένο στις εκλογές. Αφιερωμένο στους πολιτικούς. Τι Καριολάκη είναι αυτή. Έτσι με τη μέλα. Όπο άφοβα. Αδίσταχτα. Αδυσόπιτα. Μην το φοβάσαι, κούνατο. Είναι η γυναίκα. Είναι η γυναίκα. Γυναίκα αυτοπεποίθηση. Ακριβώς. Γυναίκα αυτοπεποίθηση. Παρεμπιπτόντως, τι γίνεται στη Βουλή, παιδιά. Τι διάλογοι είναι αυτοί που ακούγουν. Κύριε Υπουργέ, οφείλω να ομολογήσω ότι από τον καιρό της Μελίνας είχα να δω και να ακούσω έναν ξεναγό και τέτοιο guiding για την Ελλάδα, τέτοιου επίπεδου. Ναι, σας άκουσα. Πραγματικά, το βρήκα εκπληκτικό ως παρουσίαση και σας άκουσα να μιλάτε για την ξαπλώστρα, θα ξεκινήσω προβοκατόρικα, που πρέπει να είναι αυτή που θα ανταγωνιστεί. Θεέ μου, τι λένε, τι πληρώνουμε να λένε μέσα. Λοιπόν, κυρία μου, η περαίωση του πολιτικού σκηνικού έγινε, ξεκίνησε. Και την άλλη Κυριακή και σιγά σιγά ο λαός θα τελειώσει, θα κάνει την περαίωση αυτή. Ο στρατός από εκεί είναι εδώ. Είναι εδώ και περιμένει. Πηγαίνετε να κάνετε την περαίωση. Έχετε φτάσει τον κόσμο στο αμήν. Πήγα να κάνω περαίωση στον άνθρωπο. Δεν θέλω περαίωση. Ελάτε εδώ να δείτε. Ώστε, το σημερινό ταμείο. 40 ευρώ δεν είναι. Περαιώστε λοιπόν εσείς στην Ελλάδα. Αυτό είναι. Περαιώστε. Είναι τελειωμένη αυτή η κατάσταση. Είναι σαν να κοβάμε ένα ξύλο, το γυρνάς. Ακριβώς. Εσύ πώς αντιδράς τόσα χρόνια που ο Λάκης εξακολουθεί με την αιμονή που έχει απέναντί σου. Γιατί θέλεις να ξαναπαντήσω μετά από 20 χρόνια. Θέλω να κλείσεις. Στορινά φρέσκα. Νομίζω σε ένα χρόνο ή σε δύο ότι θα έχουμε την επέτειο. Τι γιορτάζουμε στα 20 χρόνια. Δεν ξέρω. Αγυρί, γιορτάζουμε 20 χρόνια που κάνω σάτυρα. Πώς θα εξηγήσεις. 20 χρόνια. Γιατί εμείς άνθρωποι. Αν καταφέρεις και παίξεις θα σταματήσω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχουμε ανάγκη από άλλα ψώνια, παιδιά. Η ελληνική show business έχει αρκετά ψώνια. Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Έχει αρκετά, δεν χρειάζεται κι άλλο. Μα δεν είχε ποτέ ένα το ψώνιο τη πολιτική εισχολή σήμερα κοινά. Φαντάζομαι θα σου έχουν γίνει. Να πα, στην πολιτική να πα. Παρεμπιπτόντως ερωτεύτηκε. Ερωτεύτηκε και να είναι καλά, εγώ δεν χρωσουζεύω γιατί αυτό είναι και επιχειρηματία. Με έχει στο σπίτι του, έχει ένα σπίτι που έμενε παλιά ο Νάση, έχει σπίτι στο Λονδίνο. Νομίζω ότι αυτόν έχω ένα προαίσθημα θα τον ερωτευτεί. Έχω ένα προαίσθημα. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έτσι από αυτά που ακούω. Μισό λεπτό, κυρία μου. Έτσι αρμέγουν το γαλά. Θα τρελαθώ. Έτσι αρμέγουν το γαλά. Λοιπόν, μπορείτε να δοκιμάσετε. Δεν σημαίνει. Λοιπόν, κάνουμε την. Γελάτε. Έλατε εδώ. Είναι και στενατά. Θες, κυρία μου, εκεί, τι φούστες, τι παπούτσια. Μα από τώρα μπορεί να ρεμέξει γελάδε. Δεν πειράζει. Για πάτα εσύ, συναγώ, για πάτα. Λέει, την πονάω. Τη βλέπω τώρα. Πώς μου ήχο, ήχο. Είναι κλειστό. Από πίσω πρέπει να πάω. Από εκεί που κλωτσάει, λέτε. Από εδώ, από εδώ, από πίσω. Έλα εδώ. Λοιπόν. Μπορεί, κυρία. Συγγνώμη. Δεν μπορεί τώρα άλλο. Έρχομαι στο ράλο, μπήκε. Σιγά σιγά, δεν είναι εύκολο. Σιγά σιγά. Ελληνίτσα, πού ήσουν στη δεξίωση. Ήσουν σε γάμο. Και αυτό τι είναι, ας πούμε, είναι μπομπονιέρα λεκανίτσα. Άρμεξε την κατσίκα, Μίτσο. Άρμεξε την κατσίκα. Ναι. Και είτε δεν έβγαζε τα ρούχα και πήγες με τα καλά τα ρούχα να άρμεξε την κατσίκα. Και Μίτσο μου έτσι τις άρμεξε τις κατσίκες. Έτσι, εδώ. Έτσι. Κοίτα. Σε αυτή την κατάσταση είδε η κατσίκα, έτσι. Ναι, ναι, αλλά τα Τατιάνα, καλέ. Υπάρχει άρμευμα, αλλά τα Τατιάνα. Αχ, βρε Μίτσο, Μίτσο, Μίτσο. Δεν βλέπεις τηλεόραση και μένεις πίσω. Ναι, για βάλε μισή μπροστά, για πηγαίνε μπροστά εσύ.
Πώς έγινε εσύ τέτοια μεσημερούνα να τα βλέπεις όλα τα μεσημεριανά, για πες. Αν έβλεπες εσύ την Τατιάνα, ναι, να σκύβει με το ωραίο το κολιέ έτσι και να αρμέγει την κατσίκα, δηλαδή την αναδεικνύει. Την κατσίκα. Ναι, ναι Μίτσο, με έπρεπε να δεις πως γύρισε η κατσίκα. Κοίτα, κοίτα, η κατσίκα ναι, ήταν έτσι. Και με κοίταξες μπήκες... όταν μπήκα. Ναι, βέβαια. Ναι. Πώς την έπαιρνε τη συγκουπή, δεν λες. Τρελάθηκε από τη χαρά της, διότι Μίτσο, λεφτά να πάμε έξω δεν έχουμε και τις κατσίκες που τις μαζέψαμε όλη η γειτονιά εδώ σε ένα δωμάτιο και πάμε και τις ταΐζουμε και τις αρμέγουμε, για οικονομία δεν το κάνουμε. Και τι να κάνω, να ντυθώ κι εγώ δηλαδή με, να βάλω κανένα παπηγιόν και να πάρω και μια γλίτσα να πάω τις κατσίκες να τις βόσκω στο λόφο του στρέφει, παλάβωσες. Αχ, έκανε τέτοια χαρά, τέτοια χαρά, τέτοια... σαν να με έλεγε τι ωραίο το κολιές. Πώς το έλεγε η κατσίκα του, τι ωραίο το κολλιέ. Ναι. Πιο σύντομα το λένε αυτές. Πώς. Ναι. Κολλιέ. Ναι. Ναι. Ωραίο κολλιέ. Ναι. Κατσίκα. Γυναίκα και κατσίκα. Γι' αυτό αναπτύχθηκε αυτή η σχέση θαυμασμού μεταξύ σας. Κανόνισε να μου ζητάνε κατσίκες τον Κωστέτσο να τις δίνει. Αυτό κανόνισε μονάχα. Μίτσο, δεν έχεις ενημερωθεί. Ο Κωστέτσος έχει πάει στην Αμερική. Δεν ράπια για μας. Τι μου λες. Ναι. Τέτοια στεναχώρια. Μετά το μνημόνιο χάσανε και το ράφτη. Τι μου λες, Ελενίτσα μου. Μίτσο, ναι, όλο αυτό που κάνω ναι, είναι μια αντίσταση στην κατάθλιψη. Δεν είσαι μέσα στην καλά σου. Δηλαδή, θα πάνε οι γυναίκες στο λαλαούνι και θα δοκιμάσουν κουλαρίκια που ταιριάζουν με το άρμεγμα. Θα με τρελάνεις. Μίτσο μου, τα νεύρα μου δεν είναι καλά. Αν δεν αρμέξω την κατσίκα με κολλιέ, θα βγω έξω και θα αρπάξω το μπάγκαλο. Γιατί εγώ δεν θα βγω να αρπάξω τον Γιώργο από τα νεύρα μου. Τι να κάνουμε, πού είναι στο τιμόνι τώρα. Ναι, είναι στο τιμόνι τώρα, Μίτσο μου, οδηγεί το παιδί. Δεν πρέπει να τον νευριάζουμε. Ναι, το παιδί μην τον νευριάζουμε, αλλά εμένα τον οδηγό δεν το κλείνει. Στρίψει, στρίψει. Δεν το βλέπει το δράμα. Γιατί μου μιλά συνέχεια. Μα γι' αυτό και ο κόσμο τον ψήφισε το σγουρό, για να τον ησυχάσει λίγο τον Γιώργο. Ναι, και τη Δευτέρα θα του ξανακόψω το μισθό του Έλληνα, θα πάρει το σγουρό, το δώσει τα υπόλοιπα. Μίτσο μου, κακά τα ψέματα. Ο Έλληνας θέλει τον Γερμανό του. Τον θέλει τον Βούρβουλα. Γι' αυτό τον ξανέβγαλε τον Γιώργο πρώτο. Ναι, δεν έβγαλε δεύτερο του Σαμαρά. Δεν έβγαλε τον Γιώργο πρώτο. Τι είναι αυτά που λες. Με δύο πόντους διαφορά. Και του φύγανε οι μισοί, πήγαν τώρας, μόρες, μπόρες. Σιγά τη διαφορά από τον πρώτο. Να, ίδια. Κοίταξε, μέχρι που να μας λυθεί η περιέργεια τι άλλα μέτρα θα βάλει ο κερατάς, ναι, θα τον βγάζουμε συνέχεια πρώτο τον Γιώργο. Θα μας γράψει στην ιστορία. Από τι πτωχεύσατε, από περιέργεια. Τι λαός είμαστε εμείς, κυρία μου. Έλα, Ελληνίτσα μου. Ναι, τι λαός. Πρώτη Μίτσο μου, γιατί δεν κάνει το βήμα ο λαός. Γιατί, Ελληνίτσα μου, όταν μια γυναίκα, όταν μια γυναίκα είναι σπίτι, πολλές φορές, παρότι δεν την πηδάει ο άντρας της. Ναι, για σένα μιλάς. Εγώ παράδειγμα έφερα. Έχω χορτάσει από παραδείγματα. Τίποτα άλλο έχει το μενού. Έχω χορτάσει το πρώτο πιάτο, θα και θα και θα. Μπορώ να περαιώσω την κουβέντα. Περαίωσε, περαίωσε. Λοιπόν, γιατί μια γυναίκα δεν φεύγει από το σπίτι παρότι ο άντρας της δεν. Γιατί είναι δικό της το σπίτι, γι' αυτό. Αυτό είναι μια εκδοχή, δεν την είχα φανταστεί. Και μου το χάλασες. Δεν φεύγει από το σπίτι, Ελενίτσα μου, γιατί δεν έχει βρει γκόμενο ακόμα. Έτσι και τον βρει. Γι' αυτό έφερε και τη Σαμαρά δίπλα-δίπλα, να τον έχει αποκούμπι. Περισσότερο να φοβίζει τον Γιώργο για μας. Εμείς έχουμε δει και δεν έχουμε δει. Δεξιά έχει έρθει ένας φάκελος εδώ, τον έχω στο. Τι φάκελος. Τόσο φάκελος, το βρήκα κάτω. Αλλά δεν φαίνεται για περαίωση. Μην τον ανοίξεις, μην τον ανοίξεις, έχει βόμβα. Τι να πάθω από τη βόμβα, Λένιτσα. Εγώ φοβάμαι να έχει καθαριστικό μέσα. Γι' αυτό το λένε καθαριστικό, γιατί καθαρίζουμε αυτά. Μίτσο, τρεις φύγαν στην πολυκατοικία από τα καθαριστικά. Το γράψαν και στους τάφους πάνω. Πάνω στην πλάτσα. Ναι, 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 βέβαια. Έφυγε από περαίωση ο ένας. Έφυγε από καθαριστικό άλλος. Έτσι το γράφει πάνω στον τάφο. Έχουν να αλλάξουν και οι τάφοι επιγραφές. Θα το ανοίξω εγώ. Μην το ανοίξεις. Θα έπρεπε να πληρώσουμε κάτι. Αυτή είναι τρίλη, έτσι και δεν πληρώνεις, έχουν τη συλλαμβάνουν. Δεν είναι. Μην βλέπεις, δεν είμαστε εμείς μαντέλιδες. Δεν είμαστε τσουκάτους. Εμείς δεν κλέψαμε τη Siemens. Εμείς, άμα ήμασταν, μακάρι να κλέβαμε πολλά. Στα λίγα είναι ψηφιάνα. Τι κυνηγάνε τον κόσμο. Συμμορίες είναι έτσι, άμα γίνει το Πασόκ. Όλα θα τα βγάλει στο ίντερνετ ο Γιώργος. Ναι, ναι, θα γράφει και τώρα στη δήλωση τα φακελάκια που παίρνει. Παλάβος. Ή θα γράφει υπουργός της Μίζης. Ελληνίτσα μου, στάχει τα μάτια